Που πραγματικά σοκάρουν, Λίνα, με τους περίπου 8.000 πρόσφυγες να παραμένουν εγκλωβισμένοι εδώ στον καταβυσμό της Ιδωμένης και να περιμένουν υπομονετικά να ανοίξουν τα σύνορα. Το ξημέρωμα, Λίνα, βρήκε αυτούς τους ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους, έξω από τα αντίσκηνα, καθώς ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα. Έβρεχε ασταμάτητα μέχρι τις 4 το πρωί. Τα αντίσκηνα που έχουν στήσει αυτοί οι άνθρωποι μέσα στα χωράφια γέμισαν με νερό και λάσπες. Βράχηκαν οι κουβέρτες τους, τα λιγοστά υπάρχοντά τους, τα ρούχα τους. Πολλά παιδιά έμειναν χωρίς παπούτσια, χωρίς ρούχα και αυτό το ζήσαμε και εμείς. Οι δημοσιογράφοι, καθώς μας πλησίαζαν από το πρωί μητέρες με τα παιδιά τους στην αγκαλιά, τα οποία ήταν ξυπόλυτα και ζητούσαν παπούτσια και κάλτσες. Βλέπετε και στις εικόνες που καταγράψαμε από το πρωί με την κάμερα του Μέγα ότι έχουν απλώσει και προσπαθούν να στεγνώσουν τα υπάρχοντά τους. Ευτυχώς βοηθάει ο καιρός, γιατί όπως μας λένε θα διανυκτερεύσουν πολλές ακόμη νύχτες εδώ από ό,τι φαίνεται. Υπήρχαν πολλοί οι οποίοι δεν είχαν αντίσκηνα και πέρασαν τη νύχτα έξω, ανάμεσά τους και αρκετές οικογένειες με παιδιά. Το δράμα αυτών των ανθρώπων, Λίνα, είναι ατέλειωτο. Ένα ολόκληρο χωριό προσφύγων έχει στηθεί εδώ στην Ιδωμένη. Το φαγητό δεν είναι αρκετό, τα χρήματα τους λιγοστεύουν, τα παιδιά πεινάνε και δεν υπάρχει ελπίδα. Καθώς οι Σκοπιανοί κρατούν σφραγισμένα τα σύνορα από χθες το πρωί, μετά τα σοβαρά επεισόδια, μόλις 30 πρόσφυγες πέρασαν. Οι αρχές των Σκοπίων ενισχύουν μάλιστα τις αστυνομικές δυνάμεις, τοποθέτησαν και άβρα εκτόξευσης νερού, ενώ ελικόπτερο του στρατού πετάει από το πρωί πάνω από τον καταβλισμό σε μια επίδειξη ισχύως, θα λέγαμε. Μάλιστα, από χθες δεν επιτρέπουν ούτε σε άμαξους στοιχείες του ΟΣΕ να διέλθουν, φοβούμενοι ότι αν ανοίξουν τη σιδερένια πόρτα, οι πρόσφυγες θα ξεσηκωθούν και πάλι. Αυτή την ώρα που μιλάμε, είναι σε εξέλιξη μια νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από εκατοντάδες πρόσφυγες, οι οποίοι κρατούν κλαδιά από αμυγδαλές στα χέρια τους και πανό και φωνάζουν συνθήματα και ζητούν απεγνωσμένα να ανοίξουν τα σύνορα. Ενώ την ίδια στιγμή, Λίνα, εδώ στην Ιδωμένη καταφθάνουν συνεχώς από το πρωί και άλλα καραβάνια με εκατοντάδες πρόσφυγες, οικογένειες που περπατούν ατέλειωτα χιλιόμετρα με μοναδικό σκοπό να φτάσουν εδώ για να μπορέσουν, όπως μας λένε, να συνεχίσουν το ταξίδι προς την ελευθερία. Λίνα.